Αν παραγγείλω. Γράφουμε. Ζόμισο, όχι δεν γράφουμε. Όχι. Όταν στο κέντρο, ναι. Συμπορούμε. Συμπορούμε. Γράφουμε. Πάμε. Καλησπέρα καταρχήν. Πολύ άσχημο το αποτέλεσμα για την ΑΕΠ, αλλά ακόμα πιο άσχημη η εικόνα της ομάδος. Είδα την ομάδα για πρώτη φορά. Δεν περίμενα να δω αυτό που είδα. Πραγματικά, έχω μείνει έκπληκτος. Και ενώ ξεκινήσαμε το παιχνίδι καλά, μετά τα πρώτα 15 λεπτά αρχίσαμε να χάσαμε τις γραμμές μας. Δεν είχαμε καθαρό μυαλό να κρατήσουμε την μπάλα. Κάναμε κάποια πράγματα που για την εμπειρία των παιχτών μου δεν μπορώ να τα καταλάβω. Στο δεύτερο ημίχρονο αλλάξαμε, δώσαμε λίγο ζωντάνια με τις αλλαγές. Στο τελευταίο δεκάλεπτο ρισκάραμε 15 λεπτό. Χάσαμε κάποιες καλές ευκαιρίες και από το πουθενά δεχτήκαμε ένα γκολ, ένα τραγικό λάθος της άμυνας μας και χάσαμε το παιχνίδι. Πραγματικά είμαι λίγο σοκαρισμένος τώρα μετά από αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά πιο πολύ σας αναλέω από την εμφάνιση μου. Θα πρέπει να συζητήσω πάρα πολύ με τους παίκτες μου. Δεν ξέρω τι του συμβαίνει, τι συμβαίνει. Θα πρέπει να συζητήσουμε πάρα πολύ και να βρούμε τις αιτίες και της απόδοσης και των τελευταίων παιχνιδιών και του σημερινού. Η ομάδα δεν είναι στην καλύτερη κατάστασή της. Θα πρέπει να βελτιώσουμε πράγματα, αλλά πάνω απ' όλα θα πρέπει να βελτιώσουμε τον ψυχισμό μας, τον τζαμπουκά μας, τον αγωνιστικό, και να στα επόμενα παιχνίδια να προσθέσουμε τελείως διαφορετική. Δεν μπορώ να μην δώσω συγχαρητήρια στον Μισό για την νίκη του και του εύχομαι καλή συνέχεια. Coach, δηλαδή αυτό που είδαμε σήμερα την καλή εικόνα των παιχτών σας κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που προπονήσεις. Όχι καθόλου. Πραγματικά πιστέψτε με, καθόλου. Έχετε καταλήξει στο εκτός του ψυχισμού, αν φταίει κάτι άλλο με στις κάτσες φταίει. Ο αγωνιστικός προσανατολισμός, ένας. Βλέπω ένα τρομερό άγχος, το να πετάνε την μπάλα με τη μία, να μην την πετάνε στα πόδια, λες και τους κυνηγάει κάποιος, ενώ τους ζητάω να είναι ήρεμοι, να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι μας και να αποφύγουμε τα ατομικά λάθη. Κάναμε κάποια ατομικά λάθη, ίσως και λίγο από το γήπεδο, αλλά δεν μου αρέσουν οι δικαιολογίες. Δεν θεωρώ ότι αυτοί οι παίκτες με αυτήν την εμπειρία που έχουν μπορούν να δείξουν αυτό το πρόσωπο. Κότς, μήπως υποτιμήσατε την ομάδα του Περσκόπου και βρίσκεται... Καθόλου. Δεν υποτιμήσαμε καθόλου. Είχαμε πει ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Ξέραμε ότι ο Χριστός θα μας αντιμετώπιζε λίγο πιο αμυντικά και θα προσπαθούσε με κόντρες επιθέσεις να κάνει κάποιο γκολ, όπως έγινε. Ελέγξαμε, είχαμε ισορροπία στο παιχνίδι. Δεν κινδυνεύσαμε καθόλου, νομίζω. Έτσι, και έγινε αυτό το λάθος, το τραγικό της ασυνοησίας της άμυνας στο τέλος και δεχτήκαμε τον γκολ. Από την άλλη όμως, δεν είμαι ευχαριστημένος και από την επιθετική μας λειτουργία. Δεν είχαμε κίνηση εγώ στην μπάλα, δεν είχαμε γρήγορη μετάβαση. Θεωρώ ότι η ομάδα είναι σε ένα σημείο που χρειάζεται αρκετή δουλειά να βελτιώσει το πρόσωπό της τελευταίες αγωνιστικές. Άλλη ερώτηση καθένα.